παρουσιάσουμε το κιτάκι με το οποίο μετράμε. Στόχισα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Με ακούτε? Όχι, περίμενε μισό λεπτό. Για μιλά τώρα. Ωραία, καλημέρα σας. Θα παρουσιάσουμε το κιτάκι με το οποίο μπορούμε να μετράμε την οξύτητα του ελαιολάδου μόνοι μας στο σπίτι. Ιστορικά, την οξύτητα του ελαιολάδου τη μετράμε στα ελαιοτρίβια, δηλαδή όταν πάμε το λάδι μας να το κάνουμε στο ελαιοτρίβι, το ελαιοτρίβι έχει κάποια χημικά αντιδραστήρια με τα οποία μετράει το λάδι. Άλλος τρόπος ιστορικά με τον οποίο μετριόταν η οξύτητα ήταν να πάμε στα φαρμακεία, σε μεγάλα φαρμακεία, σε κάποιες γειτονιές, κάνανε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πηγαίναμε το λαδάκι μας και μας το μετράγανε τι οξύτητα έχει, τι γραμμές έχει όπως λέγανε παλιότερα. Εμείς σαν Χημείο Λαμίας πήραμε την πρωτοβουλία να φτιάξουμε ένα κιτάκι, δηλαδή να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο έχει πιστοποιημένα όλα τα αντιδραστήρια που χρειάζονται και τις οδηγίες, σαφείς οδηγίες, για να μπορεί κάποιος μόνος του στο σπίτι να κάνει αυτή την εργασία, δηλαδή να μετρήσει την οξύτητα του ελαιολάδου. Έτσι, αν παρουσιάσουμε σιγά σιγά το προϊόν, θα δούμε ότι ανοίγει με μια ταινία ασφαλείας. Ο λόγος είναι για να μπορεί να πωλείται εξ αποστάσεως. Και μέσα θα βρούμε τις οδηγίες, σαφείς οδηγίες, οι οποίες μας αναφέρουν εκτός από τη διαδικασία, τα βήματα τα οποία θα δούμε σε λίγο, μας λένε και κάποιες θεωρητικές εφαρμογές και ένα θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου, καθώς και τα σφάλματα της μεθόδου, το οποίο είναι στο 10%, δηλαδή αν μετράμε ένα λάδι το οποίο έχει 0,5 οξύτητα, η οξύτητα πρέπει να είναι από 0,46 μέχρι 0,54, και οτιδήποτε άλλες συνθήκες φύλαξης και ασφαλείας πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους χημικά. Μετά μέσα υπάρχει μία σακουλίτσα με τα απαραίτητα αντιδραστήρια. Έχουμε καταρχάς κάποιες πιπέτες. Με τις πιπέτες αυτές παίρνουμε το λαδάκι μας. Μετά έχουμε το δοχείο, στο οποίο βάζουμε το λάδι. Ένα αντιδραστήριο, εις διπλούν, γιατί τελειώνει εύκολα. Και ένα δεύτερο αντιδραστήριο με το οποίο γίνεται η μέτρηση. Έχουμε φέρει λοιπόν για το σκοπό της επίδειξης εδώ πέρα ένα λαδάκι τυχαίο. Το βρήκαμε κάπου εδώ γύρω τυχαία. Και να ξεκινήσουμε να το μετρήσουμε. Η διαδικασία είναι απλή. Παίρνουμε το λαδάκι 3 ml. Εδώ πέρα η πιπέτα έχει χαραγία πάνω 3 ml και κοιτάμε να πάρουμε ακριβώς 3 ml. Θα δείτε ότι με ένα πάτημα πάει λίγο πάνω από τα 3 ml, οπότε το πατάμε λίγο ακόμα. Για να πάει ακριβώς τα 3 ml. Και το γεμίζουμε το δοχιάκι που περιλαμβάνεται. Το λάδι το οποίο μένει μέσα στην πιπέτα είναι υπολογισμένο. Δηλαδή έχουμε ήδη υπολογίσει το λάδι το οποίο χάνουμε και είναι μέσα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Η πιπέτα αυτή πάει για πέταμα. Το επόμενο πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε το διαλύτη, ο οποίος περιλαμβάνει μέσα αλκοόλ και εθέρα και γεμίζουμε τη χαραγή των 20 ml. Δεν έχει σημασία ακριβώς η ποσότητα που βάζουμε, αν είναι 20 ml, 18, 15. Το κάνουμε για λόγους διάλυση και για να βλέπουμε καλύτερα τη διαφορά στο χρώμα που θα δούμε αργότερα. Επίσης, μέσα εδώ έχουμε την ουσία που λέγεται φενολοφθαλέινη, με την οποία αλλάζει το χρώμα. Οπότε, μία ποσότητα των 10 ml πρέπει να μπει. Αλλά αν θα είναι 20 ακριβώς, δεν έχει σημασία. Θα αφήσουμε στην άκρη το λάδι και να αρχίσουμε να προσθέτουμε σταγόνες για να δούμε πώς θα αλλάξει το χρώμα. Σημασία έχει να μετρήσουμε αυτές τις σταγόνες. Είναι, έχει υπόμα ασφαλείας. Είναι ένα κλασικό πουάρ σταγονομετρικό. Βλέπουμε ότι κατευθείαν με το που ρίχνουμε μία σταγόνα, το χρώμα μπορεί να αλλάζει. Εάν όμως το κουνήσουμε, το χρώμα εξαφανίζεται πάλι. Στόχος μας είναι το χρώμα να μένει σταθερό, δηλαδή κατά την ανάδευσή του να μην ξαναλλάζει σε πράσινο, να μένει μόνιμα κόκκινο. Αυτό γράφουν και επίσημες οδηγίες. Η μέθοδος αυτή έχει βασιστεί στην κοινοτική οδηγία, δηλαδή υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, νομοθεσία, η οποία σου λέει ακριβώς πώς να μετράσει την οξύτητα στο λάδι. Και έχουμε βασιστεί ακριβώς στις οδηγίες που σε αναφέρει μέσα η κοινοτική οδηγία και για τα αντιδραστήρια τα οποία χρησιμοποιούμε, αλλά και για τον τρόπο. Έχω μετρήσει λοιπόν μία σταγόνα, ας ρίξουμε 2, 3, 4 σταγόνες. Να το ξανά ανακατέψουμε.
είναι, θέλει λίγη υπομονή για να μην φύγουμε από το σημείο. Βλέπουμε ότι πάλι αλλάζει σε πράσινο. Πέντε, έξι σταγόνες. Επτά, οκτώ σταγόνες. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αν σας χυθεί το αντιδραστήριο, μας παίρνει τηλέφωνο και σωστά αντικαθιστούμε. Έτσι, γιατί λάθη γίνεται. 8 σταγόνες. 9, 10 σταγόνες. Το λαδάκι αυτό δεν το ξέρω που πάει, πρώτη φορά το βλέπω κι εγώ. Βλέπετε ότι αρχίζει και θολώνει σιγά σιγά δηλαδή, μία-μία τις σταγόνες για να μην πει που βρίσκεται. 10 σταγόνες. 14. Νομίζω ότι εδώ σιγά σιγά αρχίζει να μένει σταθερό. Κακό το λάδι που διαλέξαμε, που μας φέρανε. Έχει υψηλή οξυδικά. Στις 16 σταγόνες στις οποίες φτάσαμε είναι το όριο της νομοθεσίας. Αυτό και συνεχίζουμε. Θα φτάσαμε στα 7. Εξήγητα. Λοιπόν, το βλέπουμε ότι έχει αλλάξει χρώμα, δεν αλλάζει άλλο χρώμα. Σύμφωνα και με τις οδηγίες, ρίξαμε 24 σταγόνες. Πολλαπλασιάζουμε τις σταγόνες με 0,05. Άρα η οξύτητα αυτού του λαδιού είναι 1,2. Το όριο της νομοθεσίας είναι 0,8. Άρα όποιος πουλάει αυτό το λάδι για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδο, κάποιον κοροϊδεύει. Ναι, έτυχε τώρα. Νομίζω ότι ήταν καλό το λάδι. Είναι ύποπτο καταρχάς αυτό το λάδι. Ναι. Γιατί εάν κάποιος το πουλάει για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδο. Όχι, η νομοθεσία λέει ότι τα κατατάσσω σε εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, παρθένα ελαιόλαδα. Και ελαιόλαδα. Μείγμα ελαιολάδου. Μετά λέει. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα έχουν κάτω από 0,8. Τα εξευγενισμένα ελαιόλαδα, η τρίτη κατηγορία, έχουν και αυτά κάτω από 0,5. Τα παρθένα ελαιόλαδα έχουν πάνω από 0,8, έχουν μία ανοχή δηλαδή, αλλά όταν κάποιος θα πουλήσει ένα ελαιόλαδο για παρθένο ελαιόλαδο, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε περαιτέρω με άλλους τρόπους. Αν όμως γράφει απ' έξω εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, όπως ήταν το συγκεκριμένο, έχει απατάει το κοινό. Ναι. Δεν υπάρχει λέξη πρόσημο. Αυτό είναι στην νομοθεσία, δεν υπάρχει λέξη πρόσημο. Γιατί τα λάδια τα οποία βγαίνουν και είναι εξαιρετικά παρθένα έχουν χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά παρθένα όταν έχουν αυτή την οξύτητα. Και κάποιος πουλάει εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδο ως βρόσιμο όταν έχει αυτή την οξύτητα. Στην τιμή. Αν το πάρεις για σένα είναι δικό σου το λάδι, ναι. Και ξέρεις τι έχεις κάνει εσύ. Ναι. Αν είναι δικό σου το λάδι, ξέρεις τι έχεις κάνει.
Λέμε για όταν έχεις αγοράσει ένα λάδι. Δεν έχεις βάλει κάτι να το ναι, το ξέρεις τι έχεις κάνει. Ναι, είναι πραγματικά βοηλιά εννοείται. Ναι, ναι. Είναι σίγουρα για 10 φορές. Ναι. Έχουμε ένα site με το οποίο πουλάμε σε όλη την Ελλάδα. Είναι το υπεραξία.gr. Υπεραξία, ναι, είναι υπηρεσία περιοχής αξιολόγηση. Έτσι ξεκινήσαμε το 2007 με αυτή την ιστοσελίδα και συνεχίζει και έχει μεγάλη ψηφιότητα και έτσι την έχουμε κρατήσει. Ορίστε. Έχουμε respect βέβαια στο. Ναι, σωστά μα. Έχει 5 πιπέτες. Εντάξει, ναι, πιπέτες όσες θέλετε σας δίνουμε, ναι. Οι πιπέτες κοστίζουν 1.002 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι 15 ευρώ, δηλαδή. Ναι. Να σας πω γιατί έχουμε σημειώσει ακριβώς. Θα σας πω, ναι, ναι, ναι. Μέχρι 3%. Από 0,1 μέχρι 3. Νομίζω ότι το θέμα είναι το δοχείο. Νομίζω ότι το θέμα είναι το δοχείο. Δηλαδή, γράψαμε 3 γιατί δεν μπορείς πλέον να το διαχειριστείς αυτή τη μέτρηση. 3 σκεφτείτε θα είχαμε 60 σταγόνες ρίξει. Δεν έχει νόημα. 3-60 δεν είναι λάδι. Λέω. Είναι ξύδι. Όχι, μην είναι 3. 3 και 4,5. Το θέμα είναι να μπορείς να το μετρήσεις. Έχεις ένα παλιό λάδι στο σπίτι σου που είναι 5 ετών. Μπορείτε να κάνετε επίσης το εξής, να σας πω το εξής. Εάν φτάνει τόσο ψηλά, βάζεις ένα email και πολλαπλασιάζεις το αποτέλεσμα επί 3. Μια χημική λύση. Ναι, 0,05. Αν δεν έχετε άλλη απορία. Μόνο με καυστικό κάνει πάνω με τη σκοπή ή με την άλλη. Και νάτριο. Ναι. Ναι. Απλά αυτά εμείς τα βάζουμε σε όλα μαζί γιατί τα ελέγχουμε. Μάλιστα πολλές φορές, όταν δείτε και είναι ανοιχμένο, είναι γιατί πριν τα κλείσουμε τα ελέγχουμε ότι όντως μετράνε σωστά. Δηλαδή μετράνε το καυστικό ότι είναι σωστή τυπλοδότηση. Άλλη απορία.